Σε έχω κρατήσει στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό, τον καθηγητή της Νεοτεκτονικής και Παλαιοσεισμολογίας στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Αριστοτέλειου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου, τον κύριο Σπύρο Παυλίδη. Κύριε καθηγητά, κατά την αυτοψία που κάνατε στην περιοχή, τι διαπιστώσατε όσον αφορά τις παραμορφώσεις του εδάφους, αυτά που μου λέγατε για τους κρατήρες, αλλά και τη συμπεριφορά των κτηρίων και κυρίως τι συμβουλεύετε τους κατοίκους? Κοιτάξτε, είναι μια περιοχή όπου τα ρήγματα έχουν μια, όπως λέμε, πολύ μεγάλη περίοδο επανάληψης, οπότε δεν έχουν βιώσει τέτοιο σεισμό οι κάτοικοι, παρά μόνο το 95 από τη γειτονική περιοχή Κοζάνης Γρεβενών από τον σεισμό, στον οποίο είχαμε πάλι φαινόμενα ρευστοποίησης, και πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη μεταξύ Βόλβης και Λαγκαδά, άμα θέλετε μπορούμε να αναφερθούμε μετά. Οι κάτοικοι χαράχτηκαν, είναι πάρα πολύ φυσικό, οι πάντες, διότι ένιωσαν κάτω από τα πόδια τους η γη να φεύγει. Ακόμη και αυτοί που ήταν στα χωράφια και στους δρόμους ζαλίστηκαν και έλεγαν ότι κόντευαν να πέσουν. Διότι η γη εκείνη τη στιγμή, τα κύματα τα σεισμικά, είναι σαν τα κύματα της θάλασσας. Ανεβαίνει και κατεβαίνει. Εντάξει, πέρασαν ένα ψυχολογικό σοκ. Και ακόμη χειρότερο είναι όσοι βίωσαν που ήταν μέσα στα σπίτια τους και είδαν να πέφτουν αντικείμενα ή ρογμές να γίνονται στα σπίτια τους. Νομίζω ότι σιγά σιγά άρχισαν να εξοικειώνονται, που συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Άρχισαν σιγά σιγά να μην φοβούνται τους σεισμούς, αν και πάρα πολλοί κάτοικοι μας μίλησαν εκεί ότι ναι, με φοβόμαστε, αλλά παραμένουμε ψύχρεμοι. Το πρώτο και βασικότερο είναι ότι πρέπει να είναι μακριά από αυτά τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές ή τα έχουν χαρακτηρίσει ως επικίνδυνα οι μηχανικοί, οι οποίοι κάνουν και πολλή δουλειά και γρήγορα στην περιοχή. Γιατί ακόμη και ένας πολύ μικρότερος μετασεισμός της τάξης του 5 και 5,5 μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερες ζημιές και να μην έχουμε τραυματισμούς. Περάσαμε μέσα στην ατυχία δύο σεισμούς μάλιστα, χωρίς νεκρούς και τραυματίες, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Κύριε καθηγητά, για τη Βόλβη τι έμαθα, ότι υπάρχει μια κινητικότητα εκεί, αλλά τι είδους κινητικότητα, τι είναι αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί? Και την Τετάρτη είχαμε σεισμική δραστηριότητα και στα Γρεβενά. Εμπνέει ανησυχία αυτός ο σεισμός? Έχει σχέση με το επίκεντρο του 95? Η Ελλάδα είναι γεμάτη από ρήγματα και σεισμούς. Με αυτό είπαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, και θα γίνει συνείδηση ότι θα ζούμε με τους σεισμούς. Αυτή τη στιγμή έχει μια έξαρση παντού, σε όλα τα Βαλκάνια θα έλεγα, και την Ανατολία, την Τουρκία δηλαδή, μικροσεισμών σε διάφορα μέρη. Αυτή τη στιγμή περισσότερο έχει έξαρση στον κορυφιακό κόλπο μεταξύ Αιγαίου και Ναυπάκτου απέναντι, σε πάρα πολλά σημεία. Ειδικά για την Κοζάνη Γρεβενά που με ρωτήσατε, όλα τα στοιχεία εκεί δείχνουν ότι το χρονικό διάστημα στην ίδια περιοχή που είχε να γίνει σεισμός ήταν 300 χρόνια. Γι' αυτό και τη θεωρούσαν σεισμική περιοχή. Και κάθε σεισμός μας αναγκάζει να αναθεωρήσουμε πολλά που γνωρίζαμε προηγουμένως και πια δεν χαρακτηρίζεται ασεισμική περιοχή, αλλά μικρή σεισμικότητα. Έχουμε εκτιμήσει ότι τουλάχιστον θέλει 300 χρόνια για να ξαναγίνει τέτοιο σεισμός στην περιοχή. Μάλλον νομίζω ότι δεν θα τον προλάβουμε. Μάλλον, κύριε καθηγητά. Εδώ στα κοντινά μας, στη Βόλβη, πάντως πόσο συγκλονιστικό είναι για εσάς τους επιστήμονες. Εγώ σας θαυμάζω ότι ζείτε τέτοια ιστορικά γεγονότα για την επιστήμη σας, την οποία έχετε αφιερώσει όλη τη ζωή σας. Εδώ στη Βόλβη, τι έχουμε? Έχουμε κάτι να φοβόμαστε, κάτι να περιμένουμε? Κοιτάξτε, και εδώ τα έχουμε μελετήσει πάρα πολύ καλά τα ρήγματα. Βέβαια θα μπορούσαμε και καλύτερα, και πολύ καλύτερα, γιατί δόθηκαν ευκαιρίες, όπως με το μετρό να μελετήσουμε κάποια ρήγματα εδώ κοντινά στην αυτήν. Όταν είμαστε μακριά από σεισμούς, τους ξεχνάμε υποσυνείδητα και θέλουμε να τους διώξουμε και δεν πολύ ενδιαφέρονται, ούτε ως κοινωνία ενδιαφερόμαστε, ούτε οι αρμόδιες. Έχουμε το ρήγμα του Ανθεμούντα από την απέναντι πλευρά της Θεσσαλονίκης, τα ρήγματα. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη αυτή τη στιγμή για τα ρήγματα της Βόλβης. Για την Τάφο του Βορείου Αιγαίου
που είναι μέσα στη θάλασσα, είναι η συνέχεια του μεγάλου ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας στην Τουρκία, που εκεί μέσα στη συμπαγή ξηρά, όποτε δίνει μεγάλο σεισμό, δίνει πολύ καταστροφικό και πολύ νεκρό. Η Τάφρος του Βορείου Αιγαίου είναι υποθαλάσσια, στο ωραίο μας Αιγαίο, και νιώθουμε από εκεί μεγάλους σεισμούς, αλλά δεν είναι καταστροφική και τους ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα, είναι μια δόνηση και τίποτα περισσότερο. Με εξαίρεση ένα πολύ μεγάλο σεισμό το 1905 στο Άγιον Όρος, 7,5 ήταν εκείνος, γιατί η Τάφρος του Βορείου Αιγαίου δίνει 7 και 7,5 μεγέθη μη καταστροφικούς σεισμούς. Αυτό είναι πάλι ένα πλεονέκτημα για τον ελληνικό χώρο. Εκεί στην Θεσσαλία και στο συγκεκριμένη περιοχή, το προηγούμενο σεισμό που γνωρίζαμε ήταν το 1901, με επίκεντρο στο χωριό Βερδικούσα, το οποίο και αυτό είναι τώρα μέσα στο σεισμογόνο όγκο που σας έλεγα, αλλά ήταν μόνο 5,6. Και πριν από 120 χρόνια. Ακριβώς, και έχουμε μια πάρα πολύ καλή αναφορά για αυτό το σεισμό από τον πρόξενο του ελληνικού προξενείου Ελασσόνας. Εκείνη την εποχή ήταν Οθωμανική. Ναι. Κύριε καθηγητά, πόσο ενδιαφέροντα πράγματα μας έχετε πει. Πόσο χαρούμενη είμαι πραγματικά που είχαμε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε να ολοκληρώσουμε. Εγώ θέλω να πω ότι εμείς μελετούμε, η επιστήμη, είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι και πολλές ειδικότητες αυτή τη στιγμή και συμβάλλουν όλοι μαζί, και αυτή τη φορά συγκλίνουν οι απόψεις μας. Η επιστήμη για μερικά πράγματα μπορεί να πει με βεβαιότητα, για άλλα μπορεί να κάνει εκτίμηση, και το ερώτημα που μας θέτουν πάρα πολλές φορές, θα γίνει ο επόμενος σεισμός, δεν μπορεί να απαντηθεί, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο και πολύπλοκο φαινόμενο ο σεισμός. Να δίνουν πίστη στους επιστήμονες. Πρέπει να ενημερώνουμε με διάμεσους εσάς τους δημοσιογράφους τον κόσμο, γιατί κυκλοφορούν φήμες που μερικές δεν θέλω να τις διαβάζω, που κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά, και όταν οι δημοσιογράφοι με ρωτούν θα γίνει μεγάλος μετασεισμός, λέω δεν υπάρχει χειρότερος μετασεισμός από τις φήμες και από τον πανικό που δεν είναι ακόμη. Απέδειξαν ακόμη μια φορά ότι δεν είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι οι κάτοικοι. Ήταν πολύ καλύτερα οι μικροί μαθητές που συμπεριφέρθηκαν με τις οδηγίες του Οργανισμού Αντισεισμικής Πολιτικής και με τους δασκάλους τους που συμπεριφέρθηκαν πολύ σωστά. Αλλιώς θα είχαμε θύματα από τον πανικό, από το ποδοπάτημα και από τις μαρμαρώσεις που έπεφταν και τα τούβλα και τα κεραμίδια που έπεφταν. Όχι από τον σεισμό, αλλά από τον πανικό. Ναι, κατά τη διάρκεια του σεισμού δεν κινούμαστε. Βρίσκουμε ένα μέρος να προστατευτούμε από τα αντικείμενα που θα πέσουν μέσα στο σπίτι μας. Και έχουμε το χρόνο, να ξέρει ο κόσμος ότι έχουμε το χρόνο ότι μπορούμε να βγούμε. Ναι. Δηλαδή, δύο κακά υπάρχουν, ο πανικός και οι πολύ κακές φήμες. Απορώ ποιοι και πώς τόσο εύκολα βγάζουν στην δύσκολη ψυχολογική κατάσταση που βρίσκονται οι άνθρωποι και δίνουν πίστη σε κάποιες τέτοιες φήμες. Δυστυχώς, κύριε καθηγητά, αυτό είναι ένα φαινόμενο σε πάρα πολλά ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και θα χαρώ να τα ξαναπούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε με εσάς να επικοινωνήσω με τους ακροατές. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Ο κύριος Σπύρος Παυλίδης, καθηγητής στο ΑΠΙΘΗΤΑ. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.